όχι 50 βουλευτές. Υπέρ της προτάσεως ψήφισαν 156 βουλευτές. Κατά της προτάσεως ψήφισαν 72 βουλευτές και παρόν ψήφισαν 22 βουλευτές. Μη φύγετε, γιατί πρέπει να αποφασίσουμε και για τη σύνθεση και για την προθεσμία. Η πρόταση λοιπόν που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Αλέξης Τσίπρας, και 148 βουλευτές του κόμματός του, και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κύριος Πάνος Καμένος, και 12 βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των μνημονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή και την υλοποίηση των μνημονίων, έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία. Η πρότασή μου είναι, σύμφωνα και με την μέθοδο που έχουμε ακολουθήσει για όλες τις επιτροπές της Βουλής, να αποτελείται η επιτροπή αυτή από 17 μέλη με εκπροσώπηση κατά αναλογία της δύναμής τους όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων και με εξασφάλιση ότι θα υπάρχει ένας τουλάχιστον βουλευτής από κάθε κοινοβουλευτική ομάδα. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε συγκροτήσει την Επιτροπή των ΔΕΚΟ, την Θεσμών και Διαφάνειας, την Επιτροπή Ισότητας και ούτω καθεξής. Συμφωνείτε? Συμφωνεί το σώμα ομόφωνα. Επίσης προτείνω... Αυτό γίνεται ad hoc. Επίσης προτείνω, είναι αυτονόητο ότι μπορούν να αναπληρώνονται τα μέλη με ειδική, με την διαδικασία που προβλέπεται για τις επιτροπές. Επίσης προτείνω η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής και την υποβολή του πορίσματός της, με δεδομένο το αντικείμενο που είναι πολύ σοβαρό, να είναι τουλάχιστον μέχρι τις 6 Οκτωβρίου του 2015, δηλαδή για ένα εξάμηνο. Συμφωνείτε? Συμφωνεί το σώμα. Αυτή η προθεσμία μπορεί να ζητηθεί να παραταθεί αν χρειαστεί. Εάν πάλι δεν χρειαστεί, μπορεί και νωρίτερα να υποβληθεί το πόρισμα. Κατά την κρίση της Προέδρου χρειάζεται τουλάχιστον ένα εξάμηνο για να γίνουν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής. Σας παρακαλώ να εξουσιοδοτήσετε το Προεδρείο.